κρατή κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ δεν ερχόμαστε ούτε να εναντιωθούμε στη Δημοτική Αρχή, αλλά και ούτε να φωνάσουμε. Απλά εδώ ερχόμαστε για να ασκούμε το ρόλο μας σαν αντιπολίτευση. Εντάξει. Και δεν έχει να κάνει ούτε με το προηγούμενο συμβάν. Εγώ εκπροσωπώ αποκλειστικά και μόνο την παράταξή μου. Και ο ρόλος μας είναι να ελέγχουμε τις πράξεις σας και τις παραλήψεις σας σαν Δημοτική Αρχή και να επικροτούμε ό,τι καλό γίνεται, έτσι. Σε αντίθεση με εσάς που υποστηρίζετε τις αποφάσεις σας και τις ενέργειές σας. Και ευτυχώς, κύριε Πρόεδρε, που έχουμε και δικαίωμα λόγου ακόμα. Ευτυχώς. Γιατί έχουν ακουστεί πράγματι πολλές φράσεις απαξιωτικές στο παρελθόν, όπως δεν δέχομαι κριτική. Πολιτική κριτική θα δεχτείτε, κύριε. Όπως και εμείς θα δεχτούμε κριτική και όμως δεχόμασταν κριτική. Ή έλα πόρτο, Πρόεδρε, όταν μιλάει ο άλλος, ή όταν μιλάμε, όταν καλούσαστε όλοι μαζί. Θεωρώ ότι θα πρέπει εμείς, σαν αντιπολίτευση, να σας ελέγχουμε, να παρακολουθούμε και το διάβγεια και τα θέματα τα τρέχοντα και να πάμε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση να ελέγξουμε οτιδήποτε. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και ο ρόλος μας. Έτσι. Δεν πρέπει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να το βλέπετε πάντα σαν κακό. Οπότε θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μην μας απαξιώνετε και ας ευχηθούμε το 19, κύριε Πρόεδρε, να μπούμε σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, να σταματήσουμε και τις φωνές, αλλά και να σταματήσουμε και οτιδήποτε γινότανε, ας πούμε. Και ορισμένοι, και μιλάω ορισμένοι σύμβουλοι της συμπολίτευσης, ας κατέβουν και λίγο από το καλάμι, γιατί δεν τολμάμε να μιλήσουμε εδώ πάντα. Έτσι, δηλαδή μόλις μιλάμε, αμέσως να βγουν, δεν δέχονται κριτική, δεν δέχονται τίποτα. Εντάξει, να κατέβουν λίγο από το καλάμι και το εννοώ αυτό που λέω. Και ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι η χαροτήσεις, κύριε Αντιδήμαρχε, της πολεοδομίας για τη μεταφορά των κτέλ. Αν όντως αυτή η απόφαση με τη μεταφορά των κτέλ και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει εγκριθεί από την περιφέρεια. Δώστε μας μια ολοκληρωμένη, παρακαλώ, απάντηση. Εγώ θα απαντήσω. Τελείωσε. Α, και το άλλο είναι, δεν ξέρω, θα το πει και ο Αντιδήμαρχος, με τις καθαρίστρες, από ό,τι μάθαμε, θα πληρωθούν οι γυναίκες, θα μπουν σε διαδικασία και τους 4 μήνες ή τους 2, Αντιδήμαρχε. Όλο το ποσό είναι. Όλο το ποσό είναι αυτό, είναι επειδή όλα θα διατεθεί κανονικά για το σκοπό. Για αύριο, από ό,τι ξέρουμε. Αύριο είναι η κληρονομή. Αύριο είναι η κληρονομή. 22 του μηνός. Θα προλάβουμε τα Χριστούγεννα. Θα κάνουμε. Παραδικά για τα εντάξει, ναι. Κατάλαβα. Γιατί παντού ξεσηκώθηκαν. Είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι. Γι' αυτό είναι φυσικό. Κύριε Ζήμαρχο, θέλω. Ναι, αλλά δεν ήταν και λογικό να τις καθαρίσετε. Δεν ήταν κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε το κάνουμε. Ανεξάρτητα τώρα αν πάρουμε, όχι, δεν το λέω για εσάς, κύριε Μουζάκη. Λέω γενικά για τις κοπέλες που είχαν έρθει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει λεφτά. Κανείς άλλος δήμος δεν μπόρεσε να πληρώσει, γιατί δεν είναι δυνατόν να πληρώνει μέχρι τώρα. Το αν πήραμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο που λέει ναι να πληρώσουμε, δεν θα μπορούσε μόνο να πληρώσει, γιατί το θεωρώ και λίγο κοροϊδία. Αν παίρνεις μια απόφαση για να πληρώσεις σε κάτι που δεν μπορείς να πληρώσεις. Όλα πάνε επίτροπο, περιφέρεια, δεν θα εγκρινόντουσαν τέτοια ποσά. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έστειλε τα λεφτά, θα πληρωθούν τα λεφτά. Είναι δεδομένο. Για την απόφαση της αποκεντρωμένης, κύριε Μουζάκη, ακόμα δεν μας έχει έρθει. Περιμένουμε την δημοτική απόφαση. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να πω κάτι, συγγνώμη. Είχε έρθει ένα χαρτί από την αποκεντρωμένη, έτσι. Αυτό το χαρτί ζήταγε κάποια χαρτιά να στείλετε. Τα έχετε στείλει, γιατί προηγούμενο συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι είναι πρόθεσμη η απόφαση. Οπότε τι ισχύει τελικά, πέστε μας. Αυτό εδώ, κύριε Μουζάκη. Ωραία, να μας πείτε, ρε. Εγώ, κύριε Μουζάκη, εγώ θα σας πω. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα σας πω. Ναι, όντως, εφόσον δεν έχει απαντήσει αποκεντρωμένη μέσα σε ό,τι λέει η νομοθεσία, έχει τελειώσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε γίνεται μεταφορά. Εγώ λέω αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς, από τη δικιά μας πλευρά, δεν θέλουμε να έρθουμε στις κόντρες, γιατί όλα είναι θέμα, ξέρετε, με τις δημόσιες υπηρεσίες. Το ξέρατε, περάσατε και ξέρατε το τι γίνεται. Εντάξει. Έχουμε απαντήσει, περιμένουμε την εξέλιξη της αυτής. Σας το είπα κιόλας και από την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς έτσι, ναι, δεν απέντησε. Η συνόμη μου προθεσμία. Άρα πάει να πει, δεν είναι αρνητική, είναι θετική εισήγηση. Αυτό πάει να πει.
Σας λέω όμως δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί πέρα. Διότι η απάντηση που στείλανε ήταν πολύ μεταχρονολογημένη. Δεν ήταν στο χρονικό διάστημα που έπρεπε να απαντήσει. Και βάσει του νόμου έτσι, αλλά σας λέω και πάλι πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα. Περιμένουμε τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα για μένα. Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους και στους συνδεμότες μας. Εύχομαι το πνεύμα των ημερών να επικρατήσει και στην αδέα τους αυτή. Θα ήθελα... Το 18, μήπως περνάς το 18. Το 18, συγγνώμη. Το 19, το 19 είσαι από τώρα. Ωραία. Πότε... Να σε κλείσω τι να κάνω. Είναι μια εκλογή, είναι μια εκλογή. Η ευχή αυτή έπιασε, το κλίμα είναι μια χαρά. Η ευχή έπιασε. Είναι και άλλος κλίμα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω για... Δεν θα πάει για πρόεδρια. Όχι. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε χθες το συνεδριακό κέντρο του Αλεξάνδρου Συνεδριακό ένα αριστάλ πιάνου από ένα χαρισματικό, πραγματικά χαρισματικό συντοπίτη μας, τον Σταύρο τον Δήλητσα. Και ήταν πραγματικά τυχεροί όσοι παρευρεθήκαμε εκεί πέρα και είδαμε ένα εξαιρετικό ρεσιτάλ. Συγχαρητήρια στο Σταύρο τον Δήλητσα, ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Θα ήθελα να ενημερώσω επίσης ότι μεθαύριο το Σάββατο γίνεται η εκδήλωση Ένας Δρόμος Χριστούγεννα. Θα ήθελα να καλέσω όλους σας και όλους τους δημότες μας και τους επισκέπτες μας να αγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση, να κατέβουν στο κεντρικό δρόμο που θα γίνει αυτή η εκδήλωση από τις 5 ως τις... όσο τραβήξει τέλος πάντων. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι οι φορείς του Δήμου έχουν συνδράμει. Είμαστε συνδιοργανωτές μαζί με το Σύλλογο των Εμπόρων, το Σύλλογο των Ξένιων Ζεύτων, το Σύλλογο των Ξενοδόχων, όλα τα μέλη του LTO, όλοι οι φορείς, οι πολιτιστικοί και τοπικοί φορείς του τόπου, όλοι θα κάνουν κάποιες δράσεις έτσι ώστε να μορφύνουν και να δώσουν μια γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη μας. Και να κλείσω με την πρόσκλησή μου σε όλους σας και σε όλους τους συνδημότες μας και τους επισκέπτες για την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου μας, η οποία θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό στις 8 η ώρα το απόγευμα. Είναι αφιερωμένη στην δυναστεία των Στράους, είναι στα πρότυπα της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Μια εξαιρετική παράσταση, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από τους καθηγητές της Φιλαρμονικής μας και από όλα τα μέλη κάνουν μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Και καλό θα είναι εκεί να την επικροτήσουμε και να είμαστε εκεί να την απολαύσουμε αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση. Αυτά. Για το Ένας Δρόμος Χριστούγεννα. Εντάξει, έχει βγει αυτό. Θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία με τον Χρήστο Δάτη. Εντάξει, συμφωνώ. Και τη Μαντώνα στο Αγίου Στοδόλου. Και τη Μαντώνα στο Αγίου Στοδόλου.